Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κυρία Τελιγιορίδου, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Νατούλη. Κάνετε? Είμαι στο δρόμο, ανεβαίνω. Α, έρχεστε Καστοριά. Ναι, ναι. Καταθέσατε ή θα καταθέσετε μια ερώτηση από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί για το θέμα των ξενοδοχείων και των ξενώνων της Καστοριάς, που παρά το γεγονός ότι ο νομός Καστοριάς είναι κλειστός, τα ξενοδοχεία παραμένουν ανοιχτά. Πρόκειται για μια παράλογη απόφαση. Από την μια πλευρά υπάρχει το lockdown στην περιοχή, που σημαίνει ότι δεν μπορούν να έρθουν επισκέπτες από πολλές περιοχές, ναι, της χώρας. Και από την άλλη, με απόφαση της κυβέρνησης, τα τουριστικά καταλήματα είναι ανοιχτά. Μάλιστα. Αυτό είναι παράλογο, δεν είναι δυνατόν να είναι ανοιχτά από τη στιγμή που δεν υπάρχει κόσμος για να πάει σε αυτά. Το οικονομικό κόστος της λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών είναι πάρα πολύ μεγάλο. Η κυβέρνηση προφανώς πήρε αυτή την απόφαση για να μην αναλάβει την ευθύνη ώστε να υπάρξει οικονομική στήριξη των επιχειρήσεων αυτών. Πάντως, από την άλλη, όσοι θέλουν να μην λειτουργήσουν, δεν μπορούν να το κάνουν έτσι, να μην λειτουργούν αυτό το διάστημα, αν θέλεις κάποιος. Κάποιος μπορεί να το κλείσει. Δεν, ναι, εγώ σας λέω όμως για την απόφαση της κυβέρνησης, ναι, η οποία λέει ότι τα καταστήματα αυτά παραμένουν ανοιχτά. Και αυτό έχει τη σκοπιμότητα που σας ανέφερα πριν, για να μην υπάρξει σε αυτούς τους ανθρώπους η δυνατότητα της οικονομικής στήριξης. Το θεωρώ ότι είναι τραγελαφικό και εννοείται ότι θα καταθέσω ερώτηση εντός της ημέρας. Θα καταθέσετε εντός της ημέρας. Γι' αυτό το θέμα είχατε κάποια συζήτηση, κάποια συνάντηση με την Ένωση των Ξενοδόχων της Καστοριάς? Έχω μιλήσει μεμονωμένα με πολλούς ξενοδόχους. Θέλω να πω, είναι αίτημα δηλαδή της Ένωσης, όχι... Ναι, έχω μιλήσει με πολλούς ξενοδόχους. Ναι. Επίσημη συνάντηση δεν έχει γίνει, γιατί όπως καταλαβαίνετε υπήρχε κοινοβουλευτική διαδικασία και ήμουνα στη Βουλή. Ναι. Όλοι μου έχουν πει το ίδιο πράγμα. Και μάλιστα μου έχουν πει ότι ρωτώντας τους αρμόδιους τι να κάνουν, κανένας δεν τους δίνει απάντηση. Μάλιστα. Άρα λοιπόν θα έχουμε ερώτηση και για αυτό το θέμα. Βέβαια, ώσπου να έρθει η απάντηση, δεν ξέρω σε τι καθεστώς ή τι επίπεδο θα βρισκόμαστε. Αυτό όπως είναι και μια... να έχει όμως, ναι, τουλάχιστον για το διάστημα που η περιοχή μας έχει, ναι, κλείσει με απόφαση της πολιτικής προστασίας και έχουμε lockdown, οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να αποζημιωθούν. Ναι, και είναι καλό για να δούμε τι γίνεται και ποιοι ΚΑΔ σε αυτή την κατάσταση που είμαστε είναι ως πληττόμενες επιχειρήσεις πέρα από τις κλειστές. Αυτό έχει μια σημασία. Ακριβώς, γιατί υπάρχουν ακριβώς και επιχειρήσεις γιατί που λειτουργούν. Γιατί από τη μια τα καταστήματα υγειονομικού, μπράβο, ενδιαφέροντος που παραμένουν κλειστά. Υπάρχει... Εδώ όμως υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, γιατί και τα καταστήματα, τα τουριστικά, τα, ναι, καταλήματα, ναι, τα οποία εκ των πραγμάτων δεν έχουν αντικείμενο λειτουργίας, mm-hmm, τα αφήνουν ανοιχτά για να μην συμπεριληφθούν στους ΚΑΔ των αποζημιώσεων. Θα δούμε λοιπόν ποιοι θα είναι αυτοί. Η ΚΑΔ έχει μια αξία και είχαμε πει σήμερα αν μπορέσουμε να έχουμε για την Πρόεδρο των Λογιστών μαζί μας για να δούμε σε αυτό το καθεστώς που είμαστε τώρα ποιες είναι και οι πληττόμενες επιχειρήσεις, αν δηλαδή έχουν ήδη ενημερώσει τα λογιστικά γραφεία, ποιοι θα αποζημιωθούν ως πληττόμενος και όχι ως κλειστές επιχειρήσεις για το διάστημα που θα είμαστε σε αυτό το επίπεδο 4. Έχει πολύ αξία να το μάθουμε. Κύριε Τελιγιορίδου. Έχει πολύ μεγάλη αξία. Εδώ όμως δεν μιλάμε για απλά πληττόμενες επιχειρήσεις. Το ξέρω. Εδώ ουσιαστικά οι επιχειρήσεις αυτές δεν έχουν αντικείμενο. Δεν θα πάνε οι Καστοριανοί στα ξενοδοχεία της Καστοριάς. Εντάξει, μπορεί να υπάρξουν κάποιες τέτοιες εξαιρέσεις, αλλά θα είναι απλά εξαιρέσεις και για κάποιο λόγο μπορεί να πάει κάποιος Καστοριανός σε ένα ξενοδοχείο. Εντάξει, δεν το πηγαίνετε αλλού. Εδώ τώρα είναι σοβαρό. Εδώ, ναι, ναι, κύριε Νατούλη, ναι, είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Τα λειτουργικά έξοδα των ξενοδοχείων είναι τεράστια και δεν μπορεί να εξαιρούνται οι ΚΑΔ από την κυβερνητική απόφαση. Πρέπει να σας πω ότι ήταν κάτι που μας έκανε εντύπωση από την πρώτη ώρα που ανακοινώθηκε. Δηλαδή από την πρώτη ώρα απορούσαμε εδώ γιατί τα ξενοδοχεία πραγματικά θα μείνουν ανοιχτά. Όταν είναι κλειστός ο νομός.
Περιμένουμε γρήγορα την απάντηση και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ελπίζω βέβαια να υπάρξει γρήγορα η απάντηση, γιατί δυστυχώς η κυβέρνηση αυτή μας αποδεικνύει ότι ούτε στο κοινοβουλευτικό έλεγχο δεν έχει την υπευθυνότητα και την ευαισθησία να απαντήσει. Θα σας χρειαστούμε σε πάρα πολλά θέματα. Εγώ σας ευχαριστώ. Θα σας χρειαστούμε ίσως αυτή την εβδομάδα και πάλι, γιατί νωρίτερα είχαμε μια ανάλυση από την νομικό, την κυρία Νούκα, για τον πτωχευτικό. Μας είπε απίστευτα πράγματα η κυρία Νούκα, νομικός από τη Θεσσαλονίκη, και θα ήθελα λίγο εσείς που είστε στα κόμματα, είστε σε κομματικούς σχηματισμούς, να μας πείτε τις απόψεις σας. Μέσα στη βδομάδα, επαναλαμβάνω, θα το συνεχίσουμε. Μα τι να πούμε γι' αυτό, ας μην το πούμε τώρα. Να κάνουμε μια αναλυτική συζήτηση. Ας μην το κάνουμε τώρα, γιατί είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Ένα μόνο θα σας πω, ότι σας χάνουμε όμως. Δεν ξέρω αν πήγατε σε... υγειονομικής κρίσης, ναι. Η κυβέρνηση φέρνει νόμο που ονομάζεται νόμος «Μένουμε χωρίς σπίτι». Μάλιστα. Και αποκαλύπτει το πραγματικό της προσωπείο. Θα έχουμε την ευκαιρία αναλυτικά και με εσάς και με άλλους εκπροσώπους όλων των κομμάτων να το αναλύσουμε το συγκεκριμένο θέμα. Σας ευχαριστούμε όποτε πάρα πολύ. Θέλετε, να για καλά. Ό,τι σημαίνει αυτό και για την Καστοριά, έτσι. Των πολλών κόκκινων δανείων και όχι μόνο των γουναράδων, αλλά πια και των φυσικών πια προσώπων. Έχει είναι πολύ πρωτοφανές μεγάλη αυτό που γίνεται με τα φυσικά πρόσωπα και είναι μια ευρωπαϊκή πρωτοτυπία στη χώρα. Θα έχουμε πολλά να πούμε και με εσάς και με τους υπόλοιπους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.